Πάμε να ανοίξουμε τώρα τον κύκλο των πολιτικών μας συζητήσεων. Καλησπέριζω για αρχή την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Λίζα Βόζεμπεργκ. Καλησπέρα σας, κυρία Βόζεμπεργκ. Καλησπέρα, κύριε Μελιγκόνη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ για καλή την αποδοχή της. Καλή χρονιά να έχουμε. Κυρία Βόζεμπεργκ, θέλω να σας ρωτήσω για αρχή, επειδή είστε και νομικός διαπρεπής, πώς έχετε καταλάβει εσείς αυτό το μέτρο της απαγόρευσης των συναθρήσεων? Θέλω να πω, μέχρι χθες αναστολή του άρθρου 11 δεν υπήρχε. Άρα, πόθεν προκύπτει ότι η απαγόρευση συναθρήσεων για πάνω από 100 άτομα είναι μέτρο χαλάρωσης της καραντίνας? Είναι μέτρο ελέγχου της καταστάσεως στην οποία ζούμε. Έκτακτο μέτρο είναι, κύριε Μελιγκόνη. Νομίζω ότι είναι χρήσιμο ακριβώς γιατί η διασπορά μας έχει ευνηδιάσει πολλές φορές. Mm-hmm. Είναι ένα μέτρο το οποίο θα μπορέσει και την εκδήλωση, την οποιαδήποτε εκδήλωση, να μην αποτραπεί από τη μια πλευρά. Απ' την άλλη, να μην υπάρξει τέτοιο συνωστισμός που θα μπορέσει να επιφέρει τη διάδοση του ιού με ταχύτερες δυναμικές. Τώρα που είδαμε και τα σημερινά αποτελέσματα, δεν είναι ενθαρρυντικά. Αυτό είναι αλήθεια. Μέτρο είναι. Ωστόσο, κυρία Βόζεμπεργκ, η κυβέρνηση κατηγορείται για λαθροχειρία, διότι ενώ ξυπνήσαμε με διαβεβαιώσεις του αρχηγού της αστυνομίας μέσω αυτής της διαταγής ότι είναι η Επιτροπή των Ειδικών που ζήτησε κάτι τέτοιο, ήρθαν μετά λοιμοξιολόγοι να πούνε ότι δεν έχουν ιδέα και τελικώς μαθαίνουμε ότι την εισήγηση την έχει δώσει η Εθνική Επιτροπή Προστασίας της Δημόσιας Υγείας, που είναι μια επιτροπή με δύο επιστήμονες και όλοι οι άλλοι είναι πολιτικά στελέχη. Είναι ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, είναι ο επικεφαλής του ΕΚΑΒ, ο επικεφαλής του ΕΟΦ, δηλαδή άνθρωποι που μπαίνουν σε αυτές τις θέσεις από την εκάστοτε κυβέρνηση και όχι η Επιτροπή των 26 ειδικών που συνεδριάζει στο Υπουργείο Υγείας. Γιατί έτσι? Κυρία Μελιγκόνη, εγώ θα πω ότι ας είμαστε καλόπιστοι. Τι θα μπορούσε άλλο να είναι παρά το να ελέγξει ακριβώς τη διάδοση αυτής της ασθένειας που μας έχει οδηγήσει στην έλλειψη της κανονικότητας στη ζωή μας? Ούτως ή άλλως το μέτρο, γιατί ακούω και την ρητορική του ΣΥΡΙΖΑ που λέει ότι φοβάται η κυβέρνηση τις διαμαρτυρίες για τα σχέδιο το οποίο έχει προτείνει σε σχέση με τα πανεπιστήμια. Μα η ικανή πλειοψηφία για να περάσει οποιοδήποτε μέτρο στη Βουλή υπάρχει. Επομένως, αυτό το οποίο θέλησε να ελέγξει η κυβέρνηση είναι ακριβώς την απουσία του συνωστισμού που συμβάλλει στην υπερδιάδοση του ιού. Τώρα το ποιος το αποφάσισε, ποιος το πρότεινε και 100 άτομα νομίζω ότι μπορούν να διαδηλώσουν. Θυμάστε ότι σε έκτακτες περιπτώσεις είχε πει η κυβέρνηση, επειδή ακριβώς ήθελε να διασφαλίσει την υγεία και την ασφάλεια του πολίτη, 9. Λοιπόν, στα 100 διαμαρτυρόμαστε. Τι άλλο, τι θα ήταν το επικίνδυνο? Καλό θα ήταν η αντιπολίτευση, εγώ θα έλεγα, να μην έχει έναν αντίλογο σε οτιδήποτε χωρίς επιχειρήματα. Διότι 100 άτομα, αν συγκεντρωθούν να διαμαρτυρηθούν με κανόνες ασφαλείας, υγειονομικούς, εννοώ με αποστάσεις και υγειονομικούς κανόνες, ναι, μια χαρά η διαμαρτυρία θα ακουστεί, εκτιμώ. Απ' την άλλη πλευρά, όσο καλόπιστος και να είναι κανείς, δεν μπορεί παρά να υποπτευθεί ότι αφού η κυβέρνηση βγάζει φυρμάνια εντός εισαγωγικών με απαγόρευση ή με περιορισμό τέλος πάντων συναθρήσεων στα 100 άτομα την ώρα που φέρνει τέτοια νομοσχέδια, ότι προσπαθεί να μετατρέψει την πανδημία σε ευκαιρία. Ξέρετε πολύ καλά ότι το μέτωπο της παιδείας είναι ένα μέτωπο το οποίο και κυβερνήσεις έχει ρίξει και πολιτικά ρήγματα έχει προκαλέσει. Εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σας ότι σίγουρα το μέτωπο της παιδείας είναι συγκρουσιακό. Mm-hmm. Γιατί οι μεταρρυθμίσεις γεννούν συγκρούσεις. Και γεννούν συγκρούσεις, θα μου επιτρέψετε, σε κάποιους οι οποίοι είχαν συνηθίσει να είναι αιώνιοι φοιτητές, σε κάποιους οι οποίοι είχαν συνηθίσει ότι τα πανεπιστήμια είναι ένα κέντρο διάδοσης ναρκωτικών, προφυλακισμού καθηγητών. Είδαμε θλιβερά φαινόμενα τα οποία δεν έχουμε δει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλο τον πλανήτη. Mm-hmm. Προσωπικά έχω επισκεφθεί πανεπιστήμια του εξωτερικού. Έχω φοιτήσει στην Ελλάδα σε πολύ καλά πανεπιστήμια, γιατί οι καθηγητές μας και τα πανεπιστήμια μας είναι εξαιρετικά. Απ' την άλλη πλευρά, στη δική μου τη γενιά, δεν φοβόμασταν να πάμε στο πανεπιστήμιο, κύριε Μελιγκόνη, ούτε ελεγχόμασταν για τις πολιτικές μας απόψεις, ούτε απαγορευόταν σε κάποιον που είναι κεντροδεξιός και έχει μιας φιλελεύθερες απόψεις που απάντουν προς την αριστερά να απαγορεύεται να μιλήσει. Αυτό ζούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, με ασχήμιες όχι σε όλα τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, αλλά σε πάρα πολλά, με προφυλακισμούς ακαδημαϊκών δασκάλων και με, γενικά με επεισόδια
και φθορά της περιουσίας του ελληνικού λαού, που κάθε άλλο παρά τιμούν την εκπαίδευση και τη συνελεύθερη διάδοση των ιδεών. Αυτό πράγματι συγκρούει, συγκροτεί ένα συμπουσιακό πεδίο. Και σε αυτό μπορεί πολλοί να αντιδρούν. Όμως αυτό για το, στο οποίο αναφερθήκαμε, είναι καθαρά μια πρόθεση της κυβέρνησης να αποφευχθούν συγκεντρώσεις οι οποίες θα συνέβαλαν στην υπερδιάδοση του ιού. Και τίποτα άλλο. Τώρα, περνώντας τα ελληνοτουρκικά, θέλω να σας ρωτήσω, η διαφωνία Σαμαρά είναι πλέον δεδομένη, τόσο καιρό ήταν εφημολογούμενη, πλέον ο πρώην Πρωθυπουργός έχει ανοίξει ο ίδιος τα χαρτιά του. Δεν θα περίμενε κανείς η κυβέρνηση να έχει λύσει το εσωτερικό της μέτωπο πριν να τροχιοδρομήσει τις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία. Σας λέω ακριβώς αυτό που έλεγε η Νέα Δημοκρατία για την αντίδραση Καμένου, όταν η προηγούμενη κυβέρνηση διαπραγματευόταν την επίλυση του Μακεδονικού. Τι σχέση έχει ο κύριος Καμένος με το ΣΥΡΙΖΑ? Ήταν ένα διαφορετικό κόμμα δεξιών ακραίων απόψεων μέσα σε μια επικαλούμενη αριστερή κυβέρνηση. Εμείς είμαστε η Νέα Δημοκρατία, η οποία συγκεντρώνει τάσεις από την κεντροαριστερά μέχρι τις παρυφές της δεξιάς. Ναι. Ακούγονται διαφορετικές απόψεις, αλλά σας διαβεβαιώνω, είμαστε μια παράταξη ενωμένη σαν μια γροθιά. Και αυτό το βλέπετε και στις ψηφοφορίες μέσα στο Κοινοβούλιο. Ο κύριος Σαμαράς είναι πρώην Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να του αφαιρέσουμε τον λόγο. Κάθε χρονική στιγμή που εκείνος αποφασίζει να τοποθετηθεί δημόσια είναι δικαίωμά του. Όμως σε κάθε του τοποθέτηση, όπως και στην προχθεσινή του συνέντευξη, θα διαβάσατε ότι είδε ότι εγώ διαχρονικά με χαρακτηρίζει συνέπεια, στηρίζω την παράταξη, συνηθίζω την πατρίδα μου και την παράταξή μου. Επομένως, δεν υπάρχει καμία διάσπαση. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Για τα μνημόνια πάντως συνεργασίας με τη Βόρεια Μακεδονία, εγώ δεν κατάλαβα από την απάντησή του ότι θα στηρίξει την παράταξη και την κυβέρνηση. Κατάλαβα ότι θα καταψηφίσει ο άνθρωπος. Ναι, ο ίδιος, ναι, είναι δικαίωμά του να καταψηφίσει. Από την άλλη πλευρά, την κυβέρνηση και τη γραμμή της ψηφοφορίας την ορίζει ο επικεφαλής, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και σε αυτό σας διαβεβαιώ δεν υπάρχουν τάσεις αντίδρασης. Είναι εξαιρετικά αναβαθμισμένη η Νέα Δημοκρατία σαν μια παράταξη ενιαία και ενωμένη, και αυτό το αποτυπώνουν και όλα τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που κατά καιρούς βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Άρα, κλείνοντας, αν κατάλαβα καλά, αυτό που λέτε είναι ότι αν διαφοροποιηθεί σε κάποια κρίσιμη ψηφοφορία ο κύριος Σαμαράς, δικαιούται, ας πούμε, ως πρώην Πρωθυπουργός να μην υπόκειται σε θέμα κομματικής πειθαρχίας. Σωστά? Μένει να δούμε ποιοι θα ψηφίσουν και τι, αλλά δεν έχει τεθεί θέμα κομματικής πειθαρχίας σε κανένα ζήτημα τώρα και να υπάρξει μια διαφοροποίηση. Επαναλαμβάνω, ο κύριος Σαμαράς έχει μια συνέπεια, αυτά έλεγε, αυτά λέει και τώρα. Η Νέα Δημοκρατία... Με ξέρεις την περίοδο που ήταν πρωθυπουργός, βέβαια, το είπε σήμερα και τώρα Μπακογιάννη, αλλά εντάξει, μεγάλη κουβέντα τώρα αυτό. Μιλάτε για διερευνητικές οι οποίες έγιναν τότε, κάθε πολιτική... Η οικονομική συγκυρία κρίνει τα πεπραγμένα της. Εγώ δεν θέλω να σχολιάσω τον πρώην Πρωθυπουργό. Τον σέβομαι γιατί έχει προσφέρει πολλά στην Ελλάδα. Αλλά σε κάθε περίπτωση ποτέ δεν έχει δηλώσει ότι διαφοροποιείται από τις αρχές και τις αξίες της μεγάλης φιλελεύθερης παράταξης. Κυρία Βόζεμπεργκ, σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Και εγώ σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια σας. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.